Με τη συνήθι τακτική προκύπτει ότι μαγείρεψαν ξανά τον αριθμό των κρουσμάτων, ώστε να φαίνονται πολλά και να δικαιολογείται η παράταση του lockdown. Είναι χαρακτηριστικό ότι χθε ο ΕΟΔΙ ανακοίνωσε 2.147 νέα κρούσματα του κορονοϊού, αριθμό πολύ μεγαλύτερο από τα 880 τη Δευτέρα, και από εκεί που συζητάγαμε για το πώ θα ανοίξει η αγορά, τώρα πλέον συζητάμε για το πόσο θα παραταθεί το lockdown. Αρχικά πρέπει να τονίσουμε πω το να καταγράφονται μετά από ένα ολόκληρο χρόνο σκληρών μέτρων πάνω από 2.000 κρούσματα, ότι μπορούμε να το εκλάβουμε μόνο ω πλήρη αποτυχία των μέτρων. Όλα καταμαρτυρούν πω το κυβερνητικό αφήγημα περί πολλών εμβολιασμών δεν φαίνεται να έχει ανακόψει ούτε στο ελάχιστο τη διάδοση του COVID-19. Για να προκύψει όμω αυτή η μεγάλη αύξηση των κρούσματων, υπήρξε μια ακόμα μεγαλύτερη αύξηση των τεστ. Τη Δευτέρα έγιναν μόλι 15.610 τεστ, πολύ κάτω από τον μέσο όρο των τεστ που γίνονται καθημερινά, ενώ χθε είναι 55.543 ετέ, αριθμό που παραπέμπει σε νέο ρεκόρ. Παρατηρούμε πω μετά από σχεδόν ένα μήνα σκληρού lockdown στην Αττική, τα κρούσματα όχι απλά δεν έχουν πέσει, αλλά έχουν ανέβει. Κάτι που καταδεικνύει ότι με το σκληρό lockdown, το μοναδικό που καταφέρνουν είναι να καταστρέφουν την οικονομία και την ψυχική υγεία των πολιτών. Όσον αφορά τη σύγκριση Δευτέρα-Τρίτη, το μοναδικό στοιχείο που μα δείχνει την κατάσταση στην οποία πραγματικά βρισκόμαστε είναι ο δείκτη θετικότητα. Τη Δευτέρα ήταν στο 5,36% πολύ πάνω από τον μεσόρο και την τρίτη στο 3,86%. Το ερώτημα που γεννάται είναι το πώ από το ανοίγουμε περάσαμε μέσα σε λίγε ώρε το σοκ. Τα στοιχεία δεν δικαιολογούν αυτή τη μετάλλαξη στη στάση φιλοκυβερνητικών μέσων ενημέρωση, ειδικών και κυβέρνηση. Γιατί από εκεί που η κυβέρνηση ψάχνει τρόπου για να ανοίξει την αγορά, διότι ένιωθε τη μέγενη από το σκάνδαλο παιδοφιλία Λιγνάδη να κλείνει γύρω από το λαιμό τη, ξαφνικά θέλει την παράταση του lockdown. Πιστεύουμε πω θα λάβουμε απαντήσει μέσα στι επόμενε ημέρε. Προ το παρόν, η Επιτροπή των Ειδικών συνεδριάζει την Παρασκευή, όπου και αναμένεται να ανακοινώσει την παράταση του lockdown τουλάχιστον έως και τις 7 Μαρτίου.